συνηθίσει σε τελικούς κυπέλου, έχουν τη δική τους ιστορία στη διοργάνωση. Και μένει να δούμε ποιος θα χαμογελάσει στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι με πολύ 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 μεγάλο ενδιαφέρον. Στο τζάμπολ ο Μουλαράς με τον Ασπρούλια. Μουλαράς, παίχτης της Ολυμπιάδας Πατρών. Εδώ πρώτη κατοχή κερδισμένη για το Tech Buddy, αλλά την μπάλα χτυπάει στα πόδια του Βασιλέλη και τελικά κάνει αυτούς τους σκοπίδους και υποπίπτους σε παράδειγμα των κομμάτων. Έξω αφήνει στον Ασπρούλια, ο οποίος παίρνει την baseline, γυρίζει πάρα πολύ δύσκολη κίνηση. Ο ίδιος μάχεται, δεν μπορεί τελικά να κερδίσει το παιχνίδι. Και ο Παύλος κατεβάζει γρήγορα στην άλλη πλευρά για το παιχνίδι. Ωραία, μπάσα Μουλαράς εύκολα για το 2-0. Ο Μουλαράς αυτό είναι ένας κλασάτος παίχτης για το επίπεδο του Μπασκετάκη. Έκανε πολύ καλό μάτς στην πρεμιέρα. Ασπρούλιας περνάει στον Κολυρόπουλο, Κολυρόπουλος κρατάει, κλείνεται, βγάζει έξω, σύψας για δύο. Καλός φερ, δεν μπορεί να τον σκοράρει, φάουλ του Ασπρούλια στη διεκδίκηση στο rebound πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο, τον Βασιλέλη, ο οποίος πήγε ξεφυλότερα και μάζεται το rebound. Νωρίτερα είχαμε την επικράτηση των Γιέλο Σαμαρίν πάρα πολύ εύκολα απέναντι στον Ταρινταρι με 80-47 στον αμάχη. Ταρινταρι φυσικά κατέβησαν με σύντες και ανάγκης. Κλέβει την μπάλα ο Σύψας, φεύγει σαν ανοιχτό γήπεδο, καλάθι εύκολα με το Λέα. 2-2, ο Σύψας ο οποίος είναι ένας πολύ καλός αμυντικός, καβιλώνει και παίζει εξαιρετική άμυνα. Το βλέπουμε εδώ και πάλι μαζί με τον Γιώργο Γιουγκάδη να προσπαθούν να πιέσουν. Τελικά κλέβει ο Ασπρούλια, το συγκλίνει, η μπάλα είναι για τους Παναφέρου. Παναφέρου Βαλέρης. Κρατάει ο Παύλος, κάνει στη γωνία, Βαλέρη. Λάθος από τον Βαλέρη, κλέβει ο Ασπρούλια. Ασπρούλιας πέρασε. Ωραία, η πάσα πίσω από την πλάτη, Κολυρόπουλος σηκώνεται και δεν σκοράρει. Rebound από τον Παύλο, γρήγορα οι Tech Buddy στη μετάβαση θέλουν να τρέξουν και ο Μουλαράς πολύ εύκολα με τον drive κάνει το σκορ 4-2. Γιώργος Δημητριάδης στον Κολυρόπουλο, κερδίζει φάουλ αυτός. Ο Γιώργος Δημητριάδης, ο οποίος εδώ σε μια επαναφορά η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, κατάφερε και κέρδισε την κατοχή και τελικά έκανε και μία πάσα πολύ καλή για να κερδίσει το φάουλ. Δεν υπάρχει πολλά. Κατοχή απ' έξω με τον Ασπρούλια. Δημητριάδης από τη γωνία με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος από τον Ολομόναχο Παύλο, ο οποίος έχει τώρα μπροστά του τον Γιώργο Δημητριάδη. Μουλαράς. Πολύ καλή άμυνα και πάλι του Σύψα που κλέβει και το πορτοφόλι του αντιπάλου του και προσπαθεί να βρει τον Ασπρούλια, δεν είναι καλή φάση. Παύλος. Η πάσα στη γωνία, ο Βασιλέλης για δύο, ένα άστοχο rebound αμυντικό από τον Κολυρόπουλο που λίγο έπρεπε να χάσει. Σύψας. Θα περάσει, κλείνεται, τελικά θα βρει τον τρόπο να εκτελέσει. Λοιπόν, το αμυντικό από τον Παύλο, ο οποίος Παύλος θα περάσει μια πάσα όχι καλή προς τον Μουλαρά. Χατζαντώνης, η πάσα στον Δημητριάδη, καλή πρώτη προσπίση και το φλότερ άσχο λοιπόν από τον Ασπρούλια. Ασπρούλιας θα πάρει ένα mid-range, είναι άστοχος. Λοιπόν, το αμυντικό από τον Παύλο, την μπάλα απ' έξω. Είναι και πάλι
για το Fat Bundy. Καρπέλος, παρασκευτός του παιχνίδι, κρατάει, βγάζει στη γωνία, Βαλέρης θα το τολμήσει. Είναι καλόστερο, Βαλέρης δεν μπόρεσε να εξοχίσει. Το rebound είναι αμυντικό και πάλι έχει φύγει. Στην άλλη πλευρά ο Ασπρούλιος, αλλά τις προηγούμενες φορές που έχει ξύπνησαν να του περάσει την μπάλα, αυτό δεν είχε αποτέλεσμα. Ασπρούλιος τώρα θα πάρει χαμηλά, θα γυρίσει υπέροχα. Θα σκοράρει για τα τέσσερα όλα. Πολύ ωραίο καλάθι. Από το Θοδωρή Ασπρούλια. Ένα μάτς με χαμηλό τέμπο μέχρι στιγμής. Κάτι που μάλλον βολεύει περισσότερο τους πετινούς. Μουλαράς κοντά στο καλάθι. Αυτό που δεν βολεύει τους πετινούς είναι να αφήνουν και ανάμεσα στη ρακέτα, και που ο Μουλαράς έχει τρομερή δράση. Δημητριάδης, έγινε το λάθος. Μουλαράς, Βαλέρης. Μουλαράς τώρα δεν θα πάει. Βρίσκεται αυτή στη διάβαση, Μουλαράς, κακή άμυνα. Πολύ κακή άμυνα των παιδινών. Ο Λέσος δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπει, κουνάει το κεφάλι του. Είναι έτοιμος να ρίξει τα καντήλια του, αλλά προς το παρόν μένει ψύχρεμος. Στο παιχνίδι περνάει ο Φίλιππος Δημητρόπουλος. Δημητριάδης για τρεις, άστοχος. Μάχη για το rebound. Κερδίζουν το back body και βλέπω ο Γεράνιος πόσο γρήγορα θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Αυτός θα επαναφέρει. Βασιλέλης και πάλι Γεράνιος. Γεράνιος ο οποίος θα πάρει ένα πικ. Φοβερή πάσα πίσω από το κεφάλι. Λικούδης για τρεις. Ο Γεράνιος ώρες απλά κάθισε και τον χαζεύεις. Απίστευτο μπασκετικό IQ. 4-11 το σκορ. Προβάδισμα 7 πόντων για τους εκπάντη. Χατζαντώνης, Δημητριάδης, περνάει, φάουλ κερδίζει ο Ανέσης Δημητριάδης, καθώς δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι από Λικούδη. Ακούσει φυσικά. Δέκα το σκορ. Μέσα και η δύο από τον Ανέση Δημητριάδη, 6-11. Γεράνιος. Και πάλι για τρεις ο Λικούδης, αυτή τη φορά όχι. Αφήνει την μπάλα να κινήσει στο σαρένο ο Δημητριάδης. Να το σαβανάς Δημητριάδος, όπως κρατάει, βγάζει έξω. Δημητρόπουλος φτάρει για τρεις. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν κατέβηκε στόχο. Γεράνιος γρήγορα θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Βάζει στον Παπαδημητρόπουλο, ο Παπαδημητρόπουλος αλλάζει το παιχνίδι και πάλι για τον Γεράνιο. Και τώρα στο σετ παιχνίδι παίρνει ένα πικ. Πολύ ωραία εστιαστή πάσα, ακριβώς εκεί που την ήθελε ο Λικούδης, και θα την αξιοποιήσει για το 6-13, goal foul.
μέσα και η βολή. Γεράνιος θέλει να απαντήσει, πολύ εύκολο. 9-16. Ένα. 9-16, ναι. Πολύ σωστά από την γραμματεία μας. Χατζαντώνης πέρασε, στάθηκε, αστόχησε. Rebound από τον Λικούδη. Προσπάθησε να κλέψει πάλι ο Χατζαντώνης, δεν το κατάφερε. Γεράνιος, Σκαρπέλο, συγγνώμη, παίρνει ένα screen, oh, πολύ κακό. Rebound από τον Αστρούλια, από τον Σίπτα, συγγνώμη. Ο Αστρούλιας ο οποίος στάει την μπάλα δεν θα την πάρει. Ο Αστρούλιας που είναι ένας παίκτης ο οποίος πάντα παίρνει πολλές προσπάθειες. Τώρα θα εκτελέσει για δύο και αυτό το πάλι. Ο Αστρούλιας που άντζεσαι αυτή μπορεί να δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα του. Εδώ βάζει ένα σουτάκι από αυτά που του αρέσουν. Γεράνιος πέρασε στο τριών πόντων και πάλι τρίτο εύστοχο από τον Λικούδη, 11-19. Ο Λικούδης που είναι πάρα πολύ επιδραστικός με τα γραφεία αεροδρομίου για τους τεκμπάντι. Στο σύν 8 η πράσινη. Πέρασε ο Αστρούλιας, ωραία, πάσε στο Μητρόπουλο και ωραία και το καλάθι. Φίλιππος Μητρόπουλος για το 13-19. Γεράνιος, παίρνει ένα screen, βάζει προς τον Σκαρπέλο. Ανέστη Δημητριάδης, πάσα πίσω από το κεφάλι για τον Ασπρούλια. Απέναντι στο Σαραμπαλί αυτός, κρατάει. Βγάζει έξω στο Χατζαντώνη, Χατζαντώνης για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Δημητριάδη, πολύ dominant. Ο Δημητριάδης σε μια φάση που θεωρητικά δεν είχε το πλεονέκτημα και βάζει και το καλάθι, 15-19. Παλικάρι εδώ, ο γκάρ των Πετινών. Σκαρπέλος δεν μπορεί να απαντήσει. Χατζαντώνης 18-19. Οι Πετινέζες κατεβάζουν τη διαφορά στον πόντο. 18-19. Γεράνιος πέρασε. Βρήκε διάδρομο φάουλ από τον Χατζαντώνη. Σωστό, βολές. Και τώρα οι αλλαγές και ο Λάζαρης και ο Δημητριάδης και ο Διαματόπουλος. Θα περάσουν έξω ο Δημητρόπουλος που έκανε πολύ καλή δουλειά. Ο Σίψας και ο Χατζαντώνης. Σε ένα αμφίροπο πρώτο δεκάλεπτο. Γιώργος Δημητριάδης, πολύ δύσκολη προσπάθεια, πήρε φάουλ και βολέ. Με θράσος ο πιτσιρικάς το Πετινόπουλο, ο Γιώργος Δημητριάδης. Η μεγάλη ελπίδα για το μέλλον αυτής της ομάδας. Έξω από την βολή. Ο
καπέλο, λικούδι στη γωνία, πέρασε, εκτέλεσε, το έχασε. Το πρώτο δεκάλεπτο του 18-20 σκορ, γυρίζουμε σε λίγο. Οπότε μπορούν, το κάνουν και το κάνουν με εξαιρετικό τρόπο. Αστούλιας θα γυρίσει, αστοχή. Τώρα το momentum έχει γυρίσει ξεκάθαρα. Ακόμα μια φορά που φεύγουν στο ανοιχτό γήπεδο, ο Μουλαράς δεν μπορεί να την προσπάσει. Σπάνια για την κλάση του. Λάζαρης. Πολυρόπουλος και τώρα Σίξα. Κρατάει ο Σίξας, βγάζει στην Αστρούλια και πάλι Σίξα, 5 δευτερόλεπτα πατώντας την γραμμή. Ο ίδιος στο εξωτερικό rebound, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Μάχες επαφών, κερδίζει ο Αστρούλιας και παίρνει φάουλ. Αδράνησαν εδώ το σπάντι. Thank you.
Μαγικό φάουλ εδώ. Ασπρόλιας μετά την επαναφορά. Είναι απέναντι το Μουλαράς. Πάντα Ασπρόλιας με Μουλαρά, η μπάλα βγαίνει στον Κονιρόπουλο, αυτός πετάει άξαλα. Στην άλλη πλευρά ο Βαλέρης, η πάσα στο Μουλαρά, εύκολο το τελείωμα. Δεν θα αργήσει ο Λέντρο νομίζω να πάρει time out αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Προς το παρόν πάντως ετοιμάζει τον Ανέση Δημητριάδη να περάσει το μάτι. Τύψας. Χωρίς φρένα, πετάει την μπάλα άγαρμπα. Κι άλλος εκνευριασμός. Αυτή τη φορά βάζει το χέρι του για τον deflection ο Χατζαντώνης και αλλαγή περνάει τον Δημητριάδη στο μάτι. Βαλέρης στη γωνία, βάζει την μπάλα στο παρκέ. Βασιλέλης για δύο, άσχημο το σούτ. Η μπάλα είναι για τους teenagers. Ετοιμάζεται και ο Δημητρόπουλος. Στον πάντο που κάτσε ο Κολυρόπουλος. Ανέση Δημητριάδης για τον Στέρικο Χατζαντώνη, ο οποίος θα πάρει ένα πλαϊνό σπριν από τον Ασπρούλια. Ασπρούλιας με τον Μουλαρά, είναι δυνατό παιδί, γυρίζει με το fade away, όχι. Rebound αμυντικό για τους πράσινους. Κλέβει ο Σίψας, ανοιχτό γήπεδο εύκολα, πολύ εύκολα. 20-20. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, ο οποίος μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να χαμηλώσει και να παίξει καλή άμυνα. Το πράττει και δίνει μια ανάσα στην ομάδα του που έχει δεχτεί ένα σερί 7-0. Από το 19 είχαμε πάει στο 20-26. Παύλος, πέναλτι, το χασε. Rebound από τον Δημητρόπουλο. Καζαντώνης παίρνει φάουλ. Πέρασε ο Χατζαντών, ο Δημητριάδης, πάσαρε στον Ασπρούλια, αυτούς δίστασε. Δημητριάδης, ο δεύτερο χρονοεκτελεί, από τα 5,5 μέτρα είναι άστοχος. Ασπρούλια δεν μπορεί να πάρει το κοινωνικό ρυθμό. Συγγνώμη, δεν είναι ο Μουλαράς. Να διορθώσω. Είναι ο Παναγιωτίδης που πέρασε και αυτό το παιχνίδι. Τώρα παίζει και με Μουλαρά και με, και με Παναγιωτίδη. Έχει περάσει και ο Παπαδημητρόπουλος. Η θεωρητικά second unit τον Τεχμπάντη. Βασιλέλης με την μπάλα. Περνάει, δίνει στο Μουλαρά. Ο Μουλαράς δεν ανήκει στο second unit. Θα εξελέσει το αστυνομικό του. Ριμπάω το αθλητικό και γρήγορα ο Σύμφωνα. Και ο Ασπρούλιας δεν την πήρε. Γκρίνιαξε και λίγο ο Ασπρούλιας επειδή δεν την πήρε. Πολλές έχουμε. Έξω και η δεύτερη.
χάνουν ευκαιρίες οι Teenagers, χωρίς να είναι πολύ καλή η Tech Buddy, κρατούν μία μικρή διαφορά πάντα μέσα στο παιχνίδι. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να διευρύνουμε τον Παύλο, να του στάρει από τα 4-4,5 μέτρα και το κάνει με επιτυχία. 20-28, η διαφορά στους 8. Δημητριάδες. Πάσα προς τον Ασπρούλια. Ασπρούλιας για το Σίψα. Σίψας με 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια και το βάζει ο Σίψα. 22-28. Ένας ενστικτόδης σκόρερ. Θυμίζει Mike James. Στους 6 πέφτει η διαφορά και πάλι. Έχει ζητήσει time out ο Λέζος αν δεχτεί καλά η ομάδα του. Εδώ όμως τελικά κρατάει ο Μολαράς, βγαίνει άμυνα, κλέβει ο Χατζαντώνης. Με τα μακριά του χέρια σαν μπλοκάμια, κάνει όμως λάθος. Διορθώνει. Εδώ, τι είναι αυτό. Κάτι σαν μπάσκετ. Και τώρα το πάτη. Είχαν την ευκαιρία να τρέξουν, δεν το έκαναν. Υπάρχει συμφωνία ελεύθερος Βασιλέλης, πάει με φλότερ, πολύ άσχημο. Μολαράς όμως είναι εκεί, μέτρησε σε επιχορηγό, παίρνει φάλι. Time out για τους Teenager, γυρίζουμε σε λίγο. Μέσα η πρώτη βόλη, το σκορ γίνεται. Το σημείο 29 και υπάρχει τώρα το κόρη μπάνω το Παπαδημητρόπουλο να φύγει στο Γεράνιο. Ο Παπαδημητρόπουλος εκτελεί για 2, είναι άστατος. Rebound από κανέναν. Η μπάλα είναι για τους Teenagers γιατί ο Σκαρπέλος, ενώ έκανε επαφή με την μπάλα, δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει εντός παιδιάς. Γιώργος Δημητριάδης για τον πατέρα του. Ανέσης Δημητριάδης για 3. Είναι άτυχος, rebound από τον Μουλαρά. Αυτός για τον Παπαδημητρόπουλο. Ο Παπαδημητρόπουλος στη γωνία για τον Σκαρπέλο, περιμένει. Αφύλακτος ο Λικούδης που είναι εξαιρετικός φέρ. Εδώ είναι άτυχος. Rebound από τον Παπαδημητρόπουλο που γυρίζει με το φλότερ. Δεν μπορεί ούτε εδώ. Κι άλλο επιθετικό rebound. Περιμένει στη γωνία ο Παπαδημητρόπουλος. Τον βλέπει ο Γεράνιος. Πέρασε ο Παπαδημητρόπουλος. Μουλαράς με το ένα χέρι. Δεν μπορεί. Rebound από τον Μουλαρά τελικά που παίρνει ακόμα ένα. Γεράνιος μένει αφύλακτος αλλά δεν εκτελεί. Περιμένει. Πάσα πίσω από την πλάτη, Παπαδημητρόπουλος από τα 6,5 μέτρα ευστοχή. 22-31, για πρώτη φορά στο συν 9.
η Tech Buddy. Και τώρα είναι ένα κρίσιμο σημείο. Να δούμε με ποια διαφορά θα πάμε στο ημίχρονο. Δημητριάδης για τρεις μετράζος ο μικρός. Νάτος, ο Βενιαμίν τον με την Ages, 25-31. Πολύ βελτιωμένος σχέση με πέρυσι ο Γιώργος Δημητριάδης. Γεράνιος, πέρασε. Πήγε κοντά, πήρε φάουλ. Για τον Γεράνιο, ελεύθερος Λυκούδης φυσικά και θα εκτελέσει, όχι, πάνω από τον Διαμαντόπουλο. Πασάρι στον Ανέστη Μητριάδη που παίρνει το φάουλο του Παπαδημητρόπουλο που έκανε την προσπάθεια να κλέψει και είναι βολές. Είναι βολές γιατί έχουν συμπληρωθεί τα κομμάτια. Δύο βολές ξανά, μιμείτε τον Δημητριάδη. Ο παίχτης στον Tech Buddy και τώρα ο Ανέας Δημητριάδης στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μισθόμου. Πέρασε ο Δημητριάδης, πάσα προς τον Διαμαντόπουλο, κλέβει ο Σκαρπέλος. Καλή άμυνα εδώ από τον Τζόσεφ Σκαρπέλο. Πάσα μακρινή προς τον Παπαδημητρόπουλο, το σώμα τον Σαραμπέλη. Τελευταίο λεπτό με τον Γεράνιο να κρατάει την μπάλα. Βλέπεις τη γωνία του Παπαδημητρόπουλου μέσα από τα 6.75. Σαραμπέλης με θράσος στο ριμπάο, γυρίζει αστοχή. Δημητριάδης μαζεύει την μπάλα. Τελευταίες στιγμές, λογικά από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Η μπάλα πηγαίνει στον Λάζαρη. Ο Λάζαρη με το Σαραμπέλη στην πλάτη, δίνει στον Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλος και πάλι στον Λάζαρη, τον προφοδοθεί. Κοντά στο καλάθι θέλει να πάει όσο πιο μέσα μπορεί το Σαραμπέλη που του κάνει τάπα το follow εκεί. Δεν αποφέρει καρπούς και τώρα Γεράνιος. 10 δευτερόλεπτα χωρίς να έχουν δυνατότητα να κάνουν φάουλ. Οι Teenagers, Γεράνιος θα βρωθεί μπροστά στο Λάζαρη. Βγάζει έξω στο Σαραμπέλη και την κυκλοφορία για τον Σκαρπέλο. Buzzer beater και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με τους Tech Buddy στο seed 10. Γυρίζουμε σε λίγο.
Τι θες? Είναι δυνατόν να παίζεις μετά από 2,5 χρόνια? Με ένα λεπτό, μου έφυγε αυτό. Κάνε για άλλη. Είπαμε με τον Τάκελ και τον Λαφογιάννη να πάμε παίξουμε και μένα. Ποια μιλάμε? Ναι. Πάμε παίξουμε και μένα έτσι τώρα. Ναι. Πάμε Παρασκευή στο Προμηθέας πάλι. Εγώ μέσα. Έξω όμως. Ανοιχτό. Ενώ στο ανοιχτό ρε, γιατί δεν έχει γήπεδο. Στο ανοιχτό. Ανοιχτό ρε, μιλά, τι είμαστε πίσω στο ανοιχτό. Ας το πάμε στο διάξιο. Πού πάμε? Πάμε στο διάξιο. Πάμε και στο τέταρτο. Αυτό θα είναι και πάλι. Στο ανοιχτό έρμηνα. Σωστά. Να παραδώσουμε στο ανοιχτό. Από το 2004 που έτσι έξω για να ξέρω έτσι το μισό. Μέλησε. Πάμε, περάστε. Ξεκινάει και πάλι το σκορ στο 26-36 με τον Γεράνιο να θέλει να επιτεθεί στα πόδια, βγάζει έξω τον Βαλέρη, ο οποίος θα στοχεί για 3. Μάγκες για το ρυθμό του μπάλα είναι για τους Τεκνέιτες. Πέρασε ο Χατζαντώνης, έβγαλε για τον Ασπρούλια. Ο Ασπρούλιας θα βγάλει στον Κολυρόπουλο και τώρα σε σετ παιχνίδι με τον Ανέση Δημητριάδη, ο οποίος περιμένει ένα screen από τον Κολυρόπουλο. Τελικά μένει πίσω από αυτό, η μπάλα δεν μένει στα χέρια του, πρόλαβε και εκτέλεσε ο Κολυρόπουλος. Καλό ήταν το σούτ, αλλά δεν κατέληξε στόχο. Οι Πετινέιτζες με Κολυρόπουλο, Δημητριάδη, Αστρούλια, Σίψα και Χατζαντώνη, από την άλλη Βαλέρης, Γεράνιος, Γεωργιόπουλος, Παύλος και Λικούδης. Σύψας με την παλαιοχέρια, χωρίς σκορ ακόμα. Με τον Σύψα να εκτελεί για 2. Παύλος περνάει μια πάση στο Βαλέρη, ο Βαλέρης θα σπάσει το μέση και λίγο καλάθι, 26-38. Ανέση Δημητριάδης με την μπάλα στα χέρια, περιμένει ένα πικ. Κρατάει ο Ανέση Δημητριάδης. Τελικά, αφού δεν βρίσκει κάποια εύκολη πάσα, παίρνει ένα σουτ για 3, το οποίο δεν καταλήγει στο στόχο. Ο Λέζος αρχίζει και φορτώνει. Αστοχή ο Γεωργιόπουλος. Με υποψία φάουλ εκεί. Ασπρούλιας σουτάρει για 2, ούτε αυτό. Αρκετά άστοχη η Πετινή. Ανέση Δημητριάδης θέλει να επιτεθεί απέναντι στον Γεράνε. Δεν μπορεί να σκοράρει, rebound αμυντικό από τον Λικούδη. Χωρίς πόντο ακόμα με την Aiders στο δεύτερο ημίχρονο. Παύλος αστοχή εξεπαθής, rebound αμυντικό από τον Χατζαντώνη. Με Ασπρούλια να περιμένει, παίρνει την μπάλα. Εφορμά κάνει λάθος. Τεχνική ποινή από τον Λιώνα στον Ασπρούλια για διαμαρτυρία. Η βολή της τεχνικής ποινής από τον Βαλέρη.
οποίος ακόμα δεν έχει σκοράρει. Σήμερα έχει την ευκαιρία να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Δεν θα τα καταφέρει. Παραμένει το 26-38. Η μπάλα στον Παύλο και από εκεί στο Γεράνι. Βαλέρη στη γωνία. Λικούδης. Η έξτρα πάσα για τον Γεράνιο. Πολύ κακό το στον Γεράνιο. Με θράσος. Ο Αστρούλιας, ο οποίος δεν του έχει βγει μέχρι τώρα το παιχνίδι και είναι αρκετά νευριασμένος, θα λέγαμε. Να δούμε αν αυτό θα του πει καλό ή όχι. Πάντως νωρίτερα χρεώθηκε μια τεχνική ποινή. Παρδοδόντως αστοχή. Συνεχώς παίζουν under στα screen οι παίχτες στον Τεκμπάντη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναγκάζουν την teenager να στάρουν από μακριά χωρίς τύχη. Παύλος. Πέρασε. Η πάσα έξω. Λικούδης. Η πάσα για τον Παύλο. Βήματα. Ο Παύλος, ο οποίος εδώ πήγε να ρολάρει στο κορμί του αντιπάλου του, μόνο που πολύ έξυπνο αντίπαλο του έκανε ένα βήμα προς τα πίσω και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπερδευτεί και να κάνει λάθος. Ο παίχτης των Τεκμπάντη, Ασπρούλιας, θέλει να απαντήσει, ούτε εδώ. Θα τζαντώνει στο επιθετικό rebound αφού παρίστηκε και ανάμεσα στα κορμιά. Και πάλι ο Ασπρούλιας κι άλλο λάθος. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο με τον Παύλο να περνάει στο Γεράνιο. Βάζει το χέρι του με το deflection εκεί. Υπάρχει time out. Βλέπω τα βίντεο σου, ξέρεις, για πέντε ώρα. Είδες τι λόγος μου έκανα χθες. Κάναμε ένα λεπτό που το κάνω στους κόμπους, πως θα πήγαν παράταση, που μας εννοείται, και χάσαμε στην παράταση. Μουνοπανά. Αδελφέ, πες μου αύριο. Μαζί δεν έχω βγει από σπίτι. Το πήρε στο πτυχίο. Την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Επαναφέρει Βαλέρης. Θα αφήσει το Σκαρπέλο. Σκαρπέλος με το μικρό, το Δημητριάδη. Και τώρα αλλάζει το μαρκάρισμα και μένει ψηλός με κοπό. Και το νικάει κατά κράτος ο Λικούδης του Γιώργου Δημητριάδη, ο οποίος διαμαρτύρει ότι έκανε το φάουλ χαμηλά. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Για πρώτη φορά στους 15 και κινδυνεύουν να χάσουν την επαφή τους με το σκορ οι Πετινοί. Γιώργος Δημητριάδης αφήνει στον Σίψα. Σίψα εδώ Σκαρπέλο περνάει, καταφέρνει και ανταπεξέρχεται στην πίεση, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει με το φλότερ.
Ενώ υπάρχει μια πτώση στο παρκέ για τον Κώστας Καρπέλο, γι' αυτό θα υπάρχει μια μικρή διακοπή. Ένα το σκορ. Υπάρχει τι. Τι έχουμε εδώ. Ήταν ο Γιαντός, εδώ. Είναι μικρή διακοπή. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει. Το χρόνο στα 17 δευτερόλεπτα για τον Βίτερ που είναι πρωταθλητή. Βαλέρης, όχι τελικά γυρίζει στα 24 χρόνος. Γι' αυτό υπήρχε η διακοπή. Βασιλέλης. Περιμένει ο Βαλέρης να ξεμαρκαριστεί τελικά. Ο Βασιλέλης δίνει στο Παναγιωτήδη που θέλει να παίξει με τον όγκο του τον επίσης δυνατό τον Μητρόπουλο και τον κερδίζει. 26-43. Η διαφορά στο 17 και όλο ένα και ανεβαίνει. Γιώργος Δημητριάδης για τον πατέρα του. Ανέσου Δημητριάδης, πολύ ωραία πάσα, φάουλ κερδίζει ο Δημητρόπουλος. Εδώ ωραία εφαρμογή του pick and roll, αλλά το θέμα είναι να σκοράρουν. Και όλες οι Πετινέλης δεν έχουν πετύχει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλές έχουμε τώρα για τον Δημητρόπουλο. Θεωρήθηκε ότι ήταν πάνω στην προσπάθεια το φάουλ. Και πρώτη βολή στον κάλαθο των Αχρήστων. Ο Λέζος, ο οποίος πριν το μάτς μας είπε ότι ονειρεύεται να γίνει πρώτη νίκη στην ιστορία των Pitinators επί των Tech Bandy. Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Φαίνεται και πραγματικά ότι οι Pitinators δεν το πολύ πιστεύουν. Δεν έχουν ένταση και σκυροκροτεί ο Λέζος, θα προσπαθεί να τους παροτρύνει. Βέβαια είναι μια ομάδα που ποτέ δεν παρατάει τα παιχνίδια και ποτέ δεν μπορούμε να προδικάζουμε καταστάσεις. Ο Λικούδης φτάρει για τρεις στις μεταξίες του. Κύριε Μπάοντα, το Δημητρόπουλο. 26-43. Στο τελευταίο παιχνίδι των Pitinators ήταν πίσω με 16 πόντους με τον Γκέλος Σαμαρίν. Το είχαν φτάσει πολύ κοντά στους 4 πόντους πριν τελικά ετηθούν. Για να δούμε σήμερα αν μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Μέχρι τώρα κλωμότερο. Πέρασε, πήρε φάουλ και άλλες βολές. Με κάποιες μπούκες τώρα προσπαθούν να στείλουν τους τεκμπάντες. Η Πετινή, περνάει στο μάτσο ο Παύλος, έτσι ο Βαλέρης. Περνάει και ο Λικούδης εκτός. Και στο παιχνίδι θα γυρίσει ο Βασιλέλης. Δύο βολές για τον πατέρα Δημητριάδη. Δείχνει το έξω Δημητριάδη. Μέσα η πρώτη. 27-43, 16 πέφτει διαφορά από τον Ανέση Δημητριάδη. Έναν πολύ πυρο γκάρντ, ο οποίος έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. 2-2 από τον playmaker των Πετινών. Αυτή είναι και οι δύο πρώτοι πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο για τους Pitinators. Τώρα υπολείπονται 15 πόντων και πρέπει να ανέβουν ένα βουνό αν θέλουν να γυρίσουν αυτό το μάτι. Παπαδημητρόπουλος. Ο Παναγιωτήδης γυρίζει. Αστοχή. Rebound από ποιον. Rebound από τον Χατζαντώνη που τώρα θέλει να τρέξει. Και τρέχει και παίρνει φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο ομαδικό. Ο Χατζαντώνης εδώ προσπάθησε ουσιαστικά να εκνηδιάσει το τεκμπάντι. Έτρεξε στην άλλη πλευρά. Τα λέει και λίγο σε χαλαρό κλίμα με τον Παύλο για την προηγούμενη φάση. Τώρα γίνεται και αλλαγή. Περνάει στο παιχνίδι ο ψηλός ο Σαραμπέλης, ενώ ο Γεράνης εξηγεί στον Παναγιωτήδη για κάποια λαθάκια που έκανε ο παίχτης του όσο ήταν στο παρκέ. Δημητρόπουλος δεν εκτέλεσε. Ο Δημητρόπουλος, ο οποίος είναι σε καλή μέρα σήμερα. Εδώ αυτή η πάσα δεν είχε πολιτική, παρ' όλα αυτά πέρασε. Δημητρόπουλος κοντά στο καλάθι και άλλο πάω και άλλο βέβαια. Να τώρα που αρχίζουν σιγά σιγά και παίζουμε λίγο περισσότερη στόχευση οι Pitinators.
και πάνε για τρίτη φορά μέσα σε ένα λεπτό στη γραμμή. Βγάζει έξω το Λάζαρη για 2 εμφυλίες. Ωραία εκτέλεση από το Λάζαρη. Όπως έχει γλυκό σουτάκι με το αριστερό χέρι. Μουλαράς άφησε στον Παπαδημητρόπουλο. Παπαδημητρόπουλος για τον Μουλαρά κατά το καλάθι. Έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Ο Λάζαρης το έκανε το φάουλ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Βολές. Με τον Λάζαρη να φαίνει τώρα στον Ανέση Μητριάδη. Έρε ένα σκρίν από τον Διαμαντόπουλο. Κλείστηκε, παρόλα αυτά βρήκε πάσα. Διαμαντόπουλος για 3. Αστόχησε και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο η πάσα για τον Σαραμπέλη, ο οποίος την άφησε να προωθηθεί στον κενό χώρο. Δεν ξέρω στον ποδόσφαιρο, μετά ήταν δύσκολο να την προλάβει. Πασάρι έξω στον Ανέση Μητριάδη, ωραία η προσποίησή του. Πηγαίνει κοντά, παίρνει φάουλ, πέμπτο ομαδικό βολές ούτως ή άλλως. Βολές λοιπόν για τον playmaker τον Πετινό μέσα, πρέπει 31-33. Και 32-48. Δημητριάδης, ο οποίος έχει 4-4. Εδώ ο Μουλαράς περνάει πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι άτυχος στο τελείωμα. Ο Λάζαρης στο rebound. Αρχοντικά πήγε στο drive ο Μουλαράς. Την μπάλα δεν του έκανε το χαρτί. Λάζαρης από την άλλη γωνία. Μουλαράς θέλει να τρέξει. Έχουν να δώσουν ένα foul, δεν τον έπιασαν όμως. Κοιτάξτε τη φλέξη που κάνει ο Δημητριάδης και τελικά βγαίνει άμυνα ο Σύψας στο αμυντικό rebound. Ο οποίος προωθεί το παιχνίδι για τον Ασπρούλια. Ασπρούλιας θα πασάρει στο Σύψα, θα το στάρει από τα 5,5 μέτρα άσχημο το σούτ, λοιπόν από τον ίδιο.
κεφάλι σύψας. Στα δευτερόλεπτα για την επίθεση Ασπρούλιας. Γυρίζει με το turn around, την μπάλα πέφτει μέσα. 48-34. Δείχνει να έχουν λίγο στιγμό οι Blazers και μειώνουν στους 14. 34-48. 34-48. 34. Time out. Γιάννη. 34. Άγγελος, χάρηκα. Πολλά άλλα μου, πολλά μου. Εντάξει, έχουμε τώρα. Να κάνει και μια εξυπηρετήση να πει ένα μουσείο. Τι. Πάμε με μια αλλαγή αύριο. Πού πας? Στα Κράτα. Στο καλό να πας. Να το δω. Είμαι το Σάββατο που παίξω, να παίζω κάθε μέρα. Ναι, άσχε. Στην επιτροπή να το πεις. Παίζω κάθε μέρα, το κεφάλι είναι πολύ καλή. Εμένα το κάνω και κεφαλικό. Εμένα να δεις. Σχεδίασε ο Γεράνιος το time out, επαναφορά λοιπόν από το πλάι, μπάλα στη χέρια του Παύλου, πέρασε πολύ ωραία, πάει στο drive, αλλά το τελείωμα είναι άστοχο, είναι στο τέλος για την τρίτη περίοδο. 34-48, το play βγήκε, όχι όμως και το τελείωμα. Εδώ ο Γεράνιος, ο οποίος χαμογελάει. Γυρίζουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Φάουλ στη διεκδίκηση του Μπάουλ και κάνει ο Μουλαράς στην Ασπρούλια.
Σπρούλιας που ακόμα και σε μια βραδιά που δεν είναι καλύτερη του, δίνει μάχες, κερδίζει φάουλ, πάει στην επαφή. Είναι ένας παίκτης απαραίτητος για την αρμάδα του Μεμουλέζου. Τσίψας. Βγάζει στο Λάζαρη. Αυτό πρέπει να μπει, αλλά δεν θα μπει. Rebound από τον Παπαδημητρόπουλο. Και ο Γεράνιος θέλει να τρέξει. Κρατάει ο Γεράνιος. Εκπληκτική πάσα για τον Βασιλέλη και ο Μουλαράς από κοντά. Πάρα πολύ εύκολα. Εδώ έχει η Ολυμπιάδα. Κάνει αυτό και η Ολυμπιάδα. Ναι, πήγε τώρα. Τσίψας. Κουτάρι για δύο, ούτε τώρα. Βασιλέλης θα είναι αυτό το τεχνικό rebound από τον Σαραμπέλη. Rebound από τον Λάζαρη. Ακόμα ένα λάθος από τους Πετενέζες. Αλλά ο Γεράνιος κάνει λάθος, ο ίδιος το παραδέχεται, ζητάει συγγνώμη από τον Μουλαρά. Νάτος ο Λάζαρης βάζει την μπάλα στο παρκέ, πηγαίνει κοντά, τάπα από το Σαραμπέλη. Πολύ καλή άμυνα εδώ, όρθωσε τον Άστομάτο. Έγκρεψε τον ουρανό, Παπαδημητρόπουλος σε πάσα, κλέψιμο. Τώρα το παιχνίδι έχει γίνει λίγο street ball και ο Ασπρούλιας θα τελειώσει φάση με λέα 36-50. Γεράνιος περνάει στο Μουλαρά από κοντά, σκοράρει με το 52-36. Ο Μουλαράς ο οποίος σε ακόμα ένα παιχνίδι είναι να τον πιει στο ποτήρι. Γιώργος Δημητριάδες. Κουτάρει και πάλι για τρεις. Την μπάλα πέφτει μέσα. 39-52 το μικρό. Ο οποίος έχει βγει από τα φυτόρια των Pitinagers και δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής απόψε. Βασιλέλης περνάει την μπάλα χαμηλά, υπάρχει φάουλ. Στις 13 είναι το διαφορά. Δείχνει ότι οι τεκπάντες σαφώς έχουν τον πρώτο λόγο. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα κάτι. Ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καλού μπάσκετ για να το τελειώσουν θέλουν οι τεκπάντες. Από την άλλη ένα ξέσπασμα για να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης οι Πετινοί. Επαναφορά του Παπαδημητρόπουλου κάκιστη. Αλλά παρόλα αυτά κρατάει ο Βασιλέλης. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τελικά η μπάλα βρήκε στα πόδια του Ασπρούλια. Και μια πολύ περίεργη φάση που λίγο έλειψε να καταλήξει ευνηδιασμό για τους Πετινούς. Αν έκλεβε ο Χατζαντώνης εκεί. Γεράνιος πέρασε. Βγάζει τον Παπαδημητρόπουλο. Αστοχή rebound από το Σίψα. Ο οποίος έχει την ευκαιρία να τρέξει. Πάντα ο Σίψας απέναντι από τον Γεράνιο, το βάζει στην πλάτη του. Ταχύτατες ενέργειες στο στόχο του Γεράνιο. Ασπρούλιας, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κουτάρι, αστοχή. Έχουν χτίσει πολυκατοικία σήμερα οι Teenagers. Μουλαρά στο ανοιχτό γήπεδο, δύσκολο εγχείρημα, αλλά με τη δεύτερη, ούτε με τη δεύτερη εν τέλει σκοράρι. Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, Παπαδημητρόπουλος αφήνει πέρα το Γεράνιο. Κουτάρι για τρεις ο Γεράνιος. Αστόχησε. Rebound από τον Δημητριάδη.
Ανέσου Δημητριάδη. Ούτε πάσα ούτε σούτ ήταν αυτό, κακή επιλογή και τώρα 3-2, λάθος του Κεράνιου, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Μουλαρά, αλλά ήταν κακή πάσα του Κεράνιου, ο οποίος έκανε 2-3 λαθάκια και θα κάτσει στον πάγκο. Καντζαντώνης πέρασε, ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος, rebound. Με τον Βασιλέλη να κάνει μια φάσα, πω, τι βλέπουν τα μάτια μας. Οφθαλμόλου πρέπει να το μεγάλο και πάρα πολλά λάθη κατέρωθαν. Συρτό μπάσκετ, Παναγία βόηθα. Βγαίνει ο Λεβεντάκος, σε θέση θα μπει ο Δημητριάδες. Γιατί κολλάει. Δημητριάδες ανέστης. Παρά στα χέρια. Για να δούμε, θέλει να παίξει τα πόδια τον αντιπαλό του. Δημητρόπουλος είναι ζεστός γενικά σήμερα, κρύωσε κι αυτός. Μάχες για τον Ριμπάου. Και Ριμπάου ο Παύλος, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Λικούδη. Τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. Παύλος, αστοχή, rebound του Σίψα. Σίψας θέλει να τρέξει και πάει στο ανοιχτό γήπεδο και τελειώνει τη φάση, πολύ ωραίο καλά. Μάλιστα, 41-52, βρελές. Πολύ ωραία ατομική ενέργεια εδώ από τον Σίψα, ο οποίος δεν είναι στην καλύτερη του βραδιά επιθετικά, παρόλα αυτά έχει δώσει λύση. Πάντα δίνει λύση ο Σίψα. Βασιλέλης τον έπαιξαν προκλητικά άντερ, σούταρε, δεν καθάρισαν τον rebound. Τελικά όμως την μπάλα είναι στην κατοχή των Πεντημών. Εσπεσμένα θα περάσει το παρκέ ο Βαλέρης. Για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ πάντως βλέπω. Τέλος πάντων, περιγράφω για μένα. Πήγε αυτό το βίντεο σε κονσέρβα. Το καταγράφω και απλά στο ξεόμπι έτσι. Κοιτάρει για δύο και φτώχει. 43-52 Θοδωρής Αστρούλιας. Είπαμε. Η Πιτινίδιες είναι μια ομάδα που δεν το παρατάει ποτέ. Πες τη διαφορά στο μορφίδι. Λίγο έλειψε να κλέψει. Πέρασε ο Λικούδης. Η πάσα στο Βαλέρη. Πέναλτι. Γκολ. Σκαράτα 3 45. Η Μούτζα ήταν όλη δική μου. Από τον Μέμελες. Σίψας για 2. Αστόχησε. Rebound από τον Ελληνισιάδη. Σίψας, Αστρούλιας περνάει ωραία, μπορούσε να σηκωθεί, ο Μητρόπουλος άρχισε, η πάσα, Αστρούλιας πρόλαβε. Λέω σε διαμαρτύρετε, ενώ τα καλά ήταν καθαρά έξω. Το καλάθι του Βαλέρη νομίζω ότι είναι αυτό που έκοψε τα φτερά των παιχνιδιών. Κάνει λάθος, λέει ο Σίψα. Ένα Σίψα, λίγο γύρω το φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό. Βάλα στα χέρια του μικρού τώρα, που δίνει στον Αστρούλια. Ο Αστρούλιας
λύνεται, ψάχνει στήριγμα. Πολύ ωραία στο Δημητριάδη. Καστούλιας πήρε το rebound εν τέλει. Σύψα 6 δευτερόλεπτα. 5. Step back. Αλλά Mike James. 46-55 από τον Σύψα. Με ένα εκπληκτικό τρίποντο με sidestep. Κρατάει ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες των Πετινών. Βαλέρης, Σκαστή, Παναγιωτίδης, Καλάθη, όχι βήματα. Σωστή υπόδειξη από τον πολύπειρο κύριο Λιόνι. Βασίλης Ασπρούλιας, ο γιος του Θοδωρή, αστοχή. Υπάρχει όμως φάουλ. Στο μικρό θα περάσει ο Χαζαντώνης. Βλέπουμε πάντως ότι οι teenagers εμπιστεύονται και βάζουν παιδιά των ακαδημιών. Και ο, και ο Δημητριάδης και ο Ασπρούλιας προέρχονται από τα σπλάχνα των Πετινών, τα κοτοπουλάκια. Βασιλέλης περνάει, Βαλέρης ελεύθερος, άστοχος. Rebound από τον Χατζοντώνη που θέλει να τρέξει και θέλει να επιταχύνει. Βρίσκει το Σύψα. Για να δούμε τι θα σκαρπιστεί ο Σύψας. Τώρα είναι η ώρα του. Θα σουτάρει για 3 από τα 7. Rebound όμως επιθετικό. Ασπρούλιας. Σουτάρει για 2 μέσα. Ασπρούλιας και Σύψας. Μπορεί να θέλουν από μία μπάλα ο καθένας, αλλά δίνουν λύσεις και κρατούν ζωντανές τις ελπίδες της εβδομάδας τους. Και τώρα κλέβει ο Ασπρούλιας και ολοκληρώνει Σύψας για 3. Μέσα! 51-55! Είπαμε, αυτή η ομάδα δεν πεθαίνει ποτέ. 51-55 και ξαφνικά έχουμε thriller. Από τον ψυχωμένο Ασπρούλια και τον εντυπωσιακό Σύψα που δεν δίνουν την μπάλα ούτε από δεξί στο αριστερό, αλλά με κάποιο τρόπο έχουν καταφέρει και έχουν χημεία και τα βάζουνε. Γυρίζουμε σε λίγο για το φινάλε, μη φύγει κανείς. Ποιος να φύγει, έχω μόνος μου. Μια παρατασούλα τώρα του πρέπει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και με στόχο. Στο Σιαμούτιος όταν είπες πέναλτι που το βάλε. Πέναλτι το βάζει και το βάζει. Τα βρούμε. Τα βρούμε. Αντώνη. Τι πράγμα σας. Αντώνη. Όχι. Αντώνη. Πρόεδρε. Έτσι από εκεί. Τα μικρά, πώς θα είπες, το κουλάκι, το άλλο που έλεγες. Τα μισά, κάπως τα έλεγε. Πώς θα είπες. Και το πουλάκι. '51-55 σε ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι πάει προς υγιεινό περίπατο και τελικά πάμε για ένα φινάλι χιτσκοκικό, θρυλερικό, γκρανγκινιολικό. Γελάει ο Λέζος. Βασιλέλης, για να δούμε. Και πάλι πιέζουν οι teenagers που μπορούν να κάνουν και 2 φάουλ χωρίς να στείλουν τους αντιπάλους στη γραμμή. Παύλος. Κρατάει την μπάλα ο Παύλος. Αλλάζει το μαρκαρίσμα, το μένει με τον Ασπρούλια. Λικούδης για 3. Αστοχή, rebound από τον Δημητρόπουλο που αφήνει στο Δημητριάδη. 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Σύψας, για να δούμε την επιλογή του. Σουτάρει για 3. Όχι. Όχι, όχι. Time out. Όχι.
Υπάρχει time out. Πόσα υπάρχει. Time out, έχουμε τελικά μια μικρή αναμπουμπούλα. Θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Έχασε την ευκαιρία ο Σίψας να μειώσει τον πόντο και να έχουμε δράμα. Και 9 για το φινάλε από πίσω θα επαναφέρουν οι Tech Buddy. Και για να δούμε τώρα. Τι μπορεί να γίνει, Λυκούδη. Θα όλα τα Αστρούλια είχαν να δώσουν οι Pekinagers. Τώρα μένει να δούμε, θα κάνουν. Αν θα κάνουν γρήγορο φάουλ ή αν θα επιγείλουν. Ο Λάζαρης θα περάσει στη θέση του Ασπρούλια. Αλλαγές χάντμπολ από τον Πανούργο με Μουλέζο. Επαναφέρει ο Βαλέρης. Καλό φάουλ χωρίς να στείλουν τις βολές τους πετινούς. Να δούμε τώρα. Κατ' εμέ θα έπρεπε να γίνουν λίγο πιο πιεστικοί, να κάνουν μια-δυο παγίδες πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εφόσον είχαν την πολυτέλεια να γίνουν και πιο aggressive. Και τώρα ο Λάζαρης θα ξανακάτσει στον πάγκο. Βαλέρης θα πάει να επαναφέρει. 31,4 για το φινάλε. Σε ένα match που απρόσμενα εξελίχθηκε σε thriller. Πιέζει ο Σίξας, δεν του έκανε φάουλ. Κλέβουν την μπάλα, αλλά την μπάλα φτάνει στο Βαλέρη. Και τώρα ο Παύλος. Κρατάει ο Παύλος, Λυκούδης, κράτησαν την μπάλα. Και τώρα γίνεται το φάουλ, άρχισαν πάρα πολύ οι Pekinagers. Κύλησαν 17 δευτερόλεπτα χωρίς να γίνει φάουλ. Λίγο έλειψε να γίνει το κλέψιμο στην αρχή, εν τέλει. Οι Pekinagers έχουν δύο βολές. Η Tech Buddy, συγγνώμη, που αν τις βάλει ο Λυκούδης, έχουμε game over. Μέσα η πρώτη, 54-51-56. Time out έχει ζητήσει ο Λέζος, δεν θα πάμε ποτέ σπίτια μας. Μέσα και πολύ δύσκολα πια μπορεί αυτό το παιχνίδι να γυρίσει. Το έκαναν thriller οι Pekinagers, αλλά... Μιλάμε, ρε.
Επανήλθαμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού, 15,3 για τη λήξη. Ένα γρήγορο καλάθι και τρίποντο θέλει τώρα από την Aegis. Και μετά πιθανότατα κλέψιμο, δεν γυρνάει λίγο στο μάτι. Δημητριάδης για 3. Όχι, τέλος. Οι Tech Buddy θα πάρουν την νίκη. Δεν θα γίνει επίθεση από τους πρωταθλητές. Με ένα μάτς που στο τέλος έγινε thriller. Τελικά οι πράσινοι επιβιώνουν και παίρνουν τη δεύτερη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Καλό βράδυ από το γήπεδο της ΕΑΠ. Πολύ ευχαριστώ. Ναι.